Καλησπέρα, Ντάντζο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά είστε? Καλά είμαι, τι να κάνω. Καλά, τέλος πάντων. Μόλις γύρισα από διακοπές και είμαι σήμερα πρώτη μέρα. Ντάντζο, οπότε στοργή θέλω. Ναι, ναι, και εγώ έχω μεγάλη γιορτή, έχουμε εμείς οικογενειακή, επειδή η μικρή μου η κόρη έχει γενέθλια σήμερα και είμαστε πολύ να χαρούμενοι. Τη χαίρεσαι, να τη χαίρεσαι. Πόσο γίνεται 7 χρονών. 7? 7 χρονών. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ναι. Όταν λες η μικρή, πόσες άλλες κόρες έχεις ή πόσα άλλα παιδιά? Έχω και μια μεγάλη 16 χρονών. Ντάντσο, τι έγινε? Έτσι, φίλε. Έτσι. 16? Ναι, ναι. Θα γίνει 16 στις 8 του Νοεμβρίου στο Αρχάγγελο Μιχαήλ. Μπράβο, μπράβο, να τις χαίρεσαι. Μεγαλώνουν τα παιδιά και εμείς τι κάνουμε? Τα παιδιά μεγαλώνουν, εμείς τι κάνουμε? Εσείς αγχώνεστε για τα παιδιά σας περισσότερο παρά για τους εαυτούς σας. Έτσι είναι. Έτσι είναι, ναι. Έτσι είναι. Mm. Να τα παιδιά έχουμε τους γονείς μας να αγχώνονται για μας. Να μην αγχωθούμε εμείς. Έτσι, έτσι είναι, έτσι είναι. Τι έτσι γίνεται, Ντάντσο? Καλά, μια χαρά, εντάξει, αρχίσαμε τα παιχνίδια, τα ευρωπαϊκά, τα βλέπουμε. Εν τω μεταξύ πριν αρχίσουμε να μιλήσουμε για τη Λέσκη και τον ΠΑΟΚ, να σας πω πως η βουλγάρικη τηλεόραση η Νόβα έδειξε χθες το παιχνίδι live μεταξύ Άρης και Λεβαδιακός, και το έχω δει εγώ το παιχνίδι. Ναι, ναι, live είναι. Κάποιες φορές δείχνουν παιχνίδια live από Ελλάδα. Είναι η συνδρομητική τηλεόραση που έχει το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας όλο ή ναι, αυτό το group. Εκεί, αυτό το group, ναι, ναι, ναι. Εκεί στη Βουλγαρία, και... στη Βουλγαρία ένα κανάλι δείχνει όλο το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Είναι ένα group με τρία κανάλια, το Διέμα, πληρώνεις. Ναι, συνδρομητικό. Πληρώνεις, ναι, και βλέπεις. Μα, ναι, όχι μόνο βουλγάρικο, αλλά βλέπεις... Ναι, ναι, και τα άλλα, και Αγγλία και τέτοια. Ναι, και τα άλλα, τα Ευρωπαϊκά, Αγγλία και πράγματα. Και έχει και το άλλο που δουλεύω και εγώ στο BTV Media Group, αυτό δείχνει, ας πούμε, Champions League και Europa League και τέλος πάντων και λίγο Ιταλία, τα μισά παιχνίδια από Ιταλία και Πορτογαλία και τέτοια. Έτσι, και είδα χτες τον Άρη με τον Λεβαδιακό. Δείχνουν και ελληνικό πρωτάθλημα δηλαδή, έτσι? Ναι, δείχνουν. Κάποια φορά όταν έχουν παράθυρο, ας πούμε, στο κανάλι δεν έχει, ας πούμε, κάτι, ας πούμε, μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δείχνουν τα ελληνικό πρωτάθλημα ζωντανά, που είναι καλό, ας πούμε. Τέλεια. Είναι καλό. Ναι, για μένα είναι καλό. Εγώ το καλό βλέπω έτσι στην τηλεόραση, είναι μια χαρά είναι. Τώρα είδα τον Άρη χτες. Είναι μια χαρά. Είδα τον Άρη με τον Λεβαδιακό χτες. 3-0, εντάξει. Είδαμε και τον ΠΑΟΚ λίγο. Τον Άρη πώς τον είδες, μιας και τον είδες τον Άρη, πώς τον είδες εχθές? Καλός είναι, αλλά εντάξει, είναι ο Λεβαδιακός, δεν είναι, ας πούμε, κάτι που μπορεί. Αλλά παίξανε καλή μπάλα. Έχουν πολλούς καινούργιους τον Άρη. Έχουν πολύ ψηλά, έχουν λοποθετήσει τον πήγη πολύ ψηλά φέτος και για πρωτάθλημα και για κύπελο. Έχει και παίχτη από το Watford, αυτός που έβαλε το τέρμα. Ναι. Μπροστά, είναι καλός πόσες. Πολύ καλός πόσες. Πολύ καλός πόσες. Εντάξει, τώρα δεν μιλάμε. Και έτσι, να πω για τη Λεύσκη και για τον ΠΑΟΚ. Εννοείται. Καταρχάς, η Λεύσκη ζήτησε να ξαναγίνει το μάτς με τον Κυβραλτάρ. Όχι, είναι η Μάλτα. Μάλτα. Έχω κολλήσει με τον Κυβραλτάρ, φίλε. Ναι, Μάλτα. Ναι. Το ίδιο. Πριν 10 χρόνια αυτές οι ομάδες τις νικούσαμε με 5-0, ξέρεις τώρα. Ναι, ναι. Τώρα κάνουν προβλήματα. Εντάξει, ζήτησα να ξαναπαιχθεί το παιχνίδι, αλλά ξέρει πως αυτό δεν είναι σοβαρό, ας πούμε. Αυτό ήταν κάτι που το κάνανε μόνο για τους οπαδούς. Α. Εντάξει, και εγώ δεν πιστεύω πως αυτοί κάνουν πιστεύανε τέτοια, πως θα δηλαδή ξαναγίνει το παιχνίδι. Και στη Βουλγαρία κάνουν τέτοια, Ξέρεις, το κάνουν για να μπορεί να ηρεμήσουν οι οπαδοί, επειδή τρελάθηκαν εδώ με αυτό. Εντάξει, νικάς τον ΠΑΟΚ και μετά χάνεις από την Χαμρούν Σπάρτανς. Πρώτη φορά έχω ακούσει αυτή την ομάδα. Σου λέω ότι είναι αλήθεια και ασχολούμαι και εγώ με διεθνές ποδόσφαιρο. Ναι. Φοβερό είναι αυτό που κάνατε. Χαμρούν Σπάρτανς, εντάξει. Φοβερή ομάδα, εντάξει. Και εντάξει, ηρέμησαν τώρα. Επειδή η UEFA ξέρει. Τα είδες και τα δύο τα μάτς με τους Σπαρτιάτες της Λεύσκη, τα είδες? Ναι. Αυτοί ήταν οι Σπαρτιάτες, ήταν καλή ομάδα, δηλαδή ήταν κανονική ομάδα? Κοίτα να σου πω, είναι μια ομάδα που είναι, ας πούμε, οργανωμένη ομάδα,
Φαίνεται πώς έχει δουλέψει ο προπονητής. Κρατάνε τις γραμμές, να πούμε. Αλλά είναι, τι να σου πω, είναι ομάδα που είναι κατώτερη και από την Λέσκη και από τον ΠΑΟΚ. Να πούμε, αλλά με οργάνωση του παιχνιδιού. Και εντάξει, και μετά η Λέσκη έκανε αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ με τη Λέσκη. Υποτίμησε το παιχνίδι. Μπροστά στο γεμάτο το γήπεδο, υποτίμησε το παιχνίδι. Σκέφτηκε πως μια φορά που είχε νικήσει τον ΠΑΟΚ θα περάσει εύκολα. Ναι. Δεν γίνεται πια στην Ευρώπη. Είναι, ο καθένας τώρα προσπαθεί με οργάνωση στο παιχνίδι, με πάλι, με πολύ τρέξιμο, προσπαθεί να πάει μπροστά. Αυτό είναι. Τα δεδομένα είναι αυτά τώρα στο μοντέρνο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και το ξέρουν όλοι. Εντάξει, θυμάσαι και ο ΠΑΟΚ με αυτούς, με τον Κιμπραπτάλ που έπαιξε, νίκησε, ας πούμε, αλλά δεν ήταν τόσο εύκολο όπως φαντάζεσαι. Μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, έχει κανένα δύο μέρες τώρα που αναφέρεται στο. Αναφέρονται εδώ στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή κάποια ρεπορτάζ που κάνουν οι δικοί σου συνάδελφοι εκεί στην Βουλγαρία. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται, και μάλιστα ότι ήταν και άνθρωπος του ΠΑΟΚ στο ματς Λεύσκη που κέρδισε 4-0. Ενδιαφέρεται για δύο παίκτες. Ενδιαφέρεται για δύο παίκτες, αν θυμούνται οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, ο Βέλτον, που παίζει από την αριστερή πλευρά, αλλά είναι με δεξί πόδι, ναι, ο Βραζιλιάνος. Ναι. Εντάξει, γρήγορος, είναι τεχνίτης, είναι με καλό dribble. Το αρέσει να μπαίνει μέσα από αριστερά, ναι, να μπαίνει με το δεξί πόδι προς το... Ανάποδο πόδι που λένε, ναι. Ανάποδο πόδι, ναι, αυτό και θέλω εγώ έτσι να πω. Έπαιζα, ανάποδο πόδι. Ναι. Ναι, είσαι και εσύ το ίδιο με τον Βέλτον. Ναι, και εγώ από αριστερά με δεξί πόδι έπαιζα. Ωραίος. Πεχτεράς. Όπως, ναι, κάνει κάτι τέτοιο όπως έκανε ο Άριεν Ρόμπεν. Ο Άριεν Ρόμπεν και ο Ριβερί. Σωστό. Εντάξει, Βραζιλιάνος που τον πήρε ο Στανιμίρ Στοϊούφ όταν ήρθε στη Λέσκη. Τον πήρε από την Βραζιλία. Εν τω μεταξύ κανένας δεν το ήξερε. Ήταν, εντάξει, από β' κατηγορία της Βραζιλίας ήρθε. Α. Αλλά σιγά σιγά. Πόσο τον πήρανε, καμιά 15-20 χιλιάδες ευρώ τον είχαν πάρει αυτόν. Εντάξει, 15 να μην είναι, αλλά ας πούμε μια εκατοστοριά, ας πούμε 100-150 χιλιάδες ευρώ, κάτι τέτοιο, 200 χιλιάδες. Κάπου εκεί, ναι, κάπου εκεί. Κάπου εκεί πρέπει να δώσανε. Ο άλλος ο παίχτης, ο Κόρδοβα, που εντωμεταξύ είναι και διεθνής της Πανάμα, δεν ξέρω αν λέω τη χώρα καλά. Στο Πανάμα, ναι, καλά το είπες. Καλά το Πανάμα. Στο Πανάμα είναι κεντρικός αμυντικός και είναι περίεργη ιστορία, επειδή πριν να έρθει στη Λέσκη, αυτός ο παίκτης, έπαιζε στη Β' κατηγορία στη Βουλγαρία. Σε μια ομάδα ΕΤΑ Αρβελίκου Τέρνοβο, που εντάξει έχει την ιστορία της, αλλά ήταν στη Β' κατηγορία. Ναι. Και τον πήρε ο Στανιμίρ Στοϊούφ και αναπτύχθηκε στις διαταγές του, ας πούμε. Έγινε αυτός ο παίκτης που, εντάξει, εμένα μου αρέσει αυτός ο παίκτης. Είναι καλός κεντρικός αμυντικός. Ναι, center back. Μπορεί να παίζει και όταν παίζεις με τρεις στην αμυντική γραμμή, μπορεί να παίζει και με τέσσερις, εννοείται, εντάξει. Αλλά είναι κεντρικός αμυντικός, center back. Και γράφουνε ότι κάποιες ομάδες από την Τουρκία έχουν, ας πούμε, τους έχουν δει, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ. Και γράφουνε και για τον άλλον τον center back, που είναι ο Σούντμπεργκ, που είναι διεθνής της Γκαμπίας. Η Γκαμπία που έπαιξε στο τουρνουά της Αφρικής. Γκάμπια. Ναι, Γκάμπια. Ναι, ναι, Γκάμπια. Είναι, και αυτός είναι μισός Γκαμπέζος. Αυτό τώρα, λένε ότι ήταν ένας-δύο, ξέρω εγώ, άνθρωποι του ΠΑΟΚ εκεί. Επιβεβαιώνεται αυτό ή είναι... Γράφουν έτσι. Εγώ, εντάξει, δεν ήμουν στο στάδιο να τους δω με τα μάτια μου, αλλά γράφουν πως έχουν δύο σκάουτ του ΠΑΟΚ, ήταν στο στάδιο για να δουν αυτούς τους παίχτες. Αλλά εντάξει, όταν λένε, πιστεύω πως ήταν έτσι. Αλλά έτσι ότι είναι, δηλαδή, ότι έγινε για να το γράψανε, ας πούμε, ότι έγινε. Δεν το κατέβασαν από το κεφάλι τους. Όχι, δεν το κατέβασαν από το κεφάλι τους, και εγώ νομίζω, επειδή μιλάνε και για λεφτά, μιλάνε για περίπου ένα εκατομμύριο λέβα, που θα πει 500.000 ευρώ. Ναι. 500.000 ευρώ θέλει η Λέσκη. Εγώ νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, οι προπονητές και οι τεχνικοί θέλουν να πάρουν, και εντάξει, ο Σαββίδης θέλει να δώσει αυτά τα λεφτά, ναι,
η Λεύσκη θα κάνει τη μεταγραφή, επειδή σας το πει και περασμένες φορές πως τα οικονομικά δεν είναι καλά στην ΠΑΕ. Έχουν μεγάλα θέματα οικονομικά. Ναι, έχουν μεγάλα θέματα οικονομικά. Έχουν θέματα και με το κράτος που έχουν να δώσουν λεφτά. Ξέρεις, εκεί έχουν στο κράτος χρωστάνε λεφτά. Ναι. Και οικονομικά τα πράγματα δεν είναι καλά. Και εγώ νομίζω, εντάξει, αν δώσουν, ας πούμε, αυτό που θέλουν, θα κάνουν τη μεταγραφή. Μάλιστα. Γιατί, επειδή δεν παίζουν στην Ευρώπη. Δεν παίζουν στην Ευρώπη. Εντάξει, θα βρουν ένα... Έχει τώρα, ακόμα καιρό. Εδώ μεταξύ το παράθυρο κλείνει στους 5 Σεπτεμβρίου. Και άμα γίνει μεταγραφή, ας πούμε, σε 5-6 μέρες, έχουν καιρό και να πάρουν και... Πάντως εδώ ένας φίλος ακροατής και είναι από τους υποστηρικτές, δηλαδή από τους αρχισυντάκτες της εκπομπής, με ενημερώνει για τέτοια θέματα. Λέει ότι ναι, όλοι αυτοί που προαναφέραμε τα ονόματα, στα 800 χιλιάρικα τους έχει, λέει, το transfer market. Ναι, αλλά ευρώ ή λέβα. Ευρώ, εννοείται. Μπορεί και λέβα, μπορεί και λέβα. Θα μου το διευκρινίσει. Όχι, το transfer market είναι πάντα ευρώ. Συγγνώμη, ναι, πάντα ευρώ. Ναι. Εντάξει, τότε καλά λέει. Καλά λέει. Εγώ δεν πιστεύω να... 800 χιλιάρικα, εντάξει, απλά υπάρχει, μπορεί να δώσει. Εντάξει, και για center back και άλλο να έχει εκεί να παίζουν. Λοιπόν, Ντάντσο, ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμη φορά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Χαιρετίσματα. Σε χαιρετώ. Γεια, γεια.